Είναι στο τηλέφωνο και είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες. Η κυρία Γιαννακάκη είναι Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από τη Βαρσοβία. Α, και εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι λίγο περίεργα στην Πολωνία, ειδικά με τους πρόσφυγες. Μόλις έφτασα για την σύνοδο του ΟΑΣΕ. Και έχετε δίκιο ότι υπάρχουν ζητήματα με τους πρόσφυγες, αλλά σε σχέση με το ποια είναι η αντιμετώπιση στην Ουγγαρία, μπορώ να πω ότι εδώ είναι παράδεισος. Μάλιστα. Ναι, ναι, όντως, άμα το συγκρίνει κανείς με την Ουγγαρία. Κυρία Βιέρη, πάντα υπάρχει το χειρότερο. Το χειρότερο. Τώρα, σε σχέση με το συγκεκριμένο, να ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία με την υπεύθυνη δήλωση που είναι υποχρεωμένη να υπογράψει. Ακριβώς. Και εγώ θα σας πρότεινα να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί έτσι θα δέσουμε και πολύ ωραία το άλλο θέμα που θα συζητήσουμε. Καταρχήν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να ξέρουμε για το τι μιλάμε. Η ισχύουσα εγκύκλειος είναι μια εγκύκλειος η οποία βγήκε το 2015. Από υπουργό τότε παιδείας τον κύριο Λοβέρδο, η οποία ήρθε να θεραπεύσει με τη νομική έννοια του όρου την προηγούμενη εγκύκλειο Αρβανιτόπουλου, την οποία είχε προσβάλει στα διοικητικά δικαστήρια η Ένωση Θεολόγων Χανίων, και έτσι έχουμε μια απόφαση του διοικητικού εφετείου Χανίων, νομίζω ότι είναι η 115 του 2012. Το 2012 είναι σίγουρα, τον αριθμό της δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία, δεν πειράζει το 12. Ναι, ακριβώς. Όπου εκεί λοιπόν η απόφαση λοιπόν του διοικητικού εφετείου λέει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και με τους νόμους, η ερμηνεία που κάνει, θρησκευτική συνείδηση αφορά μόνο σε αλλόθρωσκους μαθητές και όχι σε χριστιανούς ορθόδοξους. Άρα κάποιος για να απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον να είναι χριστιανός ορθόδοξος. Τι γίνεται τώρα? Δεν υπήρχεται καμία αλλαγή. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος, τότε ο Υπουργός Παιδείας, δεν αλλάζει την εγκύκλειο. Και προσφεύγουν για δεύτερη φορά η Ένωση Θεολόγων Χανίων στο διοικητικό εφετείο, όπου βγάζει απόφαση για συμμόρφωση. Οπότε η εγκύκλειος Λοβέρδου, και η οποία είναι αυτή, η οποία ισχύει σήμερα, έρχεται ως υποχρεωτική συμμόρφωση. Ωραία, με την τα περιγράψατε και πολύ εύληπτα. Η ερώτησή μου είναι, και δεν ξέρω αν θέλει και ο κύριος Τσιτσελίκης, που είναι εδώ πρώην πρόεδρος της Ένωσης, να ρωτήσει, γιατί όλα αυτά δεν αλλάζουν μία απλή κίνηση. Με ένα νόμο που να λέει ότι δεν είναι υποχρεωτική αυτή η υπεύθυνη δήλωση. Ότι δεν χρειάζεται να δηλώνεις κάτι. Δεν χρειάζεται νόμος. Δεν χρειάζεται νόμος. Τίποτα. Με μια νεότερη εγκύκλειο. Με ένα νεότερο νόμο. Να έρθει δηλαδή ένας νεότερος νόμος για να μην χρειαστεί να έρθει ένα δικαστήριο και να ερμηνεύσει. Δεν μπορώ να τον ακούσω. Αν θέλετε να μου μεταφέρετε. Θέλετε να υποβάλλετε το ερώτημα, κύριε Τσέλη, κατευθείαν. Όχι, το ερώτημα ήταν, κυρία Γιαννακάκη, αν απλούστατα να αλλάξει αυτή η εγκύκλειο με μια νεότερη εγκύκλειο. Αντί να έχετε ενδεχομένως με μια διάταξη νόμου, ώστε να λυθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο πλέον ταλανίζει, νομίζω, υπερβολικά παραπάνω από όσο το αξίζει την όλη δημόσια συζήτηση. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Γνωρίζετε όμως ότι από τη στιγμή που πρόκειται για συμμόρφωση σε απόφαση δικαστηρίου, δεν αρκεί μια εγκύκλειος. Και πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο. Τι χρειάζεται, θέμα, κυρία Γιαννακάκη, μεγαλύτερη τυπική ισχύω νόμος? Ακριβώς, και εδώ πέρα λοιπόν μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έρχεται να αντιμετωπιστεί μέσα στο νέο πρόγραμμα των θρησκευτικών. Και τώρα για να το λύξουμε το άλλο. Αν έρθει ένας νόμος, κυρία Γιαννακάκη, φαντάζομαι ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να το φέρει και όχι το δικό σου Υπουργείο. Αν έρθει ένας νόμος που θα έχει αυξημένη τυπική ισχύ από το Κοινοβούλιο, θα μπορέσει να καλύψει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση? Δεν χρειάζεται καν νόμος. Χρειάζεται το εξής, να υπάρξει μια νέα θεώρηση των πραγμάτων, και αυτό θα κριθεί και στις 21 του Σεπτέμβρη, για να πάμε και στο άλλο θέμα που είπαμε ότι θέλουμε να συζητήσουμε, όσον αφορά στο νέο πρόγραμμα διδασκαλίας των θρησκευτικών, τι αυτό σημαίνει, ποιοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τι αποφάσεις βγάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα, να σταθούμε σε αυτή την εκδίκαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είναι μια προσφυγή από την Ένωση, επισπεύθουσα την Ένωση, για το θέμα της προσευχής της πρωινής στα σχολεία και για τον εκκλησιασμό, σωστά?
Ναι, δεν αφορά τα βιβλία. Δεν αφορά τα βιβλία. Ναι, αφορά τη θρησκευτική συνείδηση όμως. Την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. Ακριβώς όπως το λέει ο κ. Τσιτσελίκης είναι. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Το νέο πρόγραμμα, στο οποίο όπως είπα και προηγουμένως, μέσα εκεί εντάσσονται και ζητήματα όπως είναι το ζήτημα για την εγκύκλιο, για την απαλλαγή από τα θρησκευτικά. Το ισχύον σύνταγμα, ισχύοντες νόμοι, όπως και η κοινή λογική, θα συμφωνήσουμε ότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, απαιτούν μια συνεργασία με την Εκκλησία. Και την Εκκλησία και με το Υπουργείο Παιδείας που έχει την καθήλυνα αρμοδιότητα. Θα σας το εξηγήσω αμέσως, θα σας δώσω τη δική μου οπτική. Αναφορικά με ζητήματα δόγματος. Νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε, και εσείς που είστε στο στούντιο και οι τηλεθεατές, θα συμφωνούν πάνω σε αυτό. Όμως, όσον αφορά στην οργάνωση της ύλης και στο πρόγραμμα, είναι αποκλειστική απόφαση της πολιτείας και της κυβέρνησης που νομίζω... Μα αυτό λέμε, για την κυβέρνηση μιλάμε, ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ένας μαθητής, ο γονιός του, πρέπει να υπογράφει αυτή την υπεύθυνη δήλωση. Λοιπόν, που είναι από ένα νόμο Μαβέρδου που έρχεται να ερμηνεύσει ένα νόμο Αρβανιτόπουλου. Αυτό λέμε, κυρία Γενικέ. Αυτό. Ναι. Αυτή είναι η ουσία. Ακριβώς λοιπόν σας είπα, να συνεχίσουμε λίγο για να γίνουμε κατανοητά. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος και επειδή σας βρήκαμε λοιπόν, και επειδή είναι και εδώ και ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης, λοιπόν, ναι, να το κλείσουμε λοιπόν, λίγο σε ό,τι σας αφορά αυτό. Ναι, είναι αποτέλεσμα λοιπόν ενός πολιτικού συμβιβασμού και όλοι οι συμβιβασμοί στη ζωή και στην πολιτική είναι και αποσπασματικοί και αλληλοανερούμενοι. Μέσα λοιπόν στο νέο πρόγραμμα που προσπαθεί να εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας και στο οποίο έχουμε μία σειρά από σκοτεινές δυνάμεις που το αντιμάχονται, όπως είναι αυτοί οι οποίοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και από την άλλη μεριά θέλω να πω το εξής, ότι στο διάλογο που έγινε με το Υπουργείο για τα θρησκευτικά... Και να το κλείσουμε, κύριε Γιαννακάκη, αυτό, γιατί έχω και άλλο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Ιερά Σύνοδο, είδαμε ότι οι δηλώσεις οι οποίοι έκαναν οι εκπρόσωποι της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ήταν ότι πρόκειται για έναν διάλογο πάρα πολύ επιτυχή που στόχευε στην αποκατάσταση δογματικών αστοχιών. Μάλιστα. Και τίποτα παραπάνω. Μην την ανοίξουμε άλλη την κουβέντα. Ναι, βάλαμε λίγο το περίγραμμα, γιατί δεν βοηθάει και το γεγονός ότι είστε στο τηλέφωνο. Αυτά θέλουν για μια πιο ζωντανή παρουσία στο στούντιο ή από το στούντιο στην Αθήνα. Τώρα, θα κάνουμε το τελικό σχόλιο για αυτή την ιστορία με τον κύριο Τσιτσελίκη, που θα έχουμε εδώ το χρόνο στο στούντιο. Έχουμε στη γραμμή για μια άλλη ιστορία, και θα το σχολιάσετε και αυτό. Είναι νόμος του κράτους, η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Πάει ο ενδιαφερόμενος, η ενδιαφερόμενη σε ένα δικαστήριο, μια εκούσια δικαιοδοσία, δεν είναι του δικαστηρίου, για να αναγνωρίσει και να μην χρειάζεται τίποτε άλλο. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονταν. Και οι προσδοκίες που υπήρχαν από την τρανς κοινότητα. Η κυρία Γαλανού είναι στο τηλέφωνο, η πρόεδρος του ΣΥΔ. Καλημέρα, κυρία Γαλανού. Καλημέρα, κυρία Αβιέρη. Τι κάνετε? Καλή σεζόν και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Σας βγάλαμε και εσάς από δικαστική αίθουσα. Ναι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Είστε στο δικαστήριο γιατί? Για την αλλαγή των στοιχείων της ταυτότητάς μου και για το φύλο. Ιδρύθηκε κατά γράμμα από την Ειρηνοδίκη ο νόμος, και αυτό είναι το ευχάριστο. Σήμερα αυτό, γιατί δηλαδή, σύμφωνα με την καταγγελία του συνδέσμου και εσείς την πρώτη φορά που πήγατε στο δικαστήριο μαζί με τον δικηγόρο σας, αλλά και άλλα άτομα, έχουν υποστεί συμπεριφορές επιθετικές, προσβλητικές, από δικαστικούς λειτουργούς, αδιαφορία, έναν περίεργο τρόπο εφαρμογής του νόμου, με μια διακριτική ευχέρεια πολύ περίεργη. Και αυτό το καταγγέλλεται. Μιλάτε στην ουσία για μη ορθή εφαρμογή του νόμου για την νομική αναγνώριση. Και αυτό έχει εκταθεί εκτός από τα δικαστήρια, δηλαδή από τις δικαστικές αίθουσες, έχει επεκταθεί και με τους ληξίαρχους. Α, και τους ληξίαρχους. Βεβαίως, έχουμε άρνηση ακόμα, ενώ προσκομίζεται η δικαστική απόφαση, ο ληξίαρχος αρνείται να κάνει την αλλαγή στα έγγραφα δηλαδή του προσώπου. Δηλαδή έχουμε μία σειρά από τέτοιες παραβιάσεις. Πόσα άτομα έχουν ζητήσει την εφαρμογή του νόμου? Ορίστε. Πόσα άτομα έχουν ζητήσει την εφαρμογή του νέου νόμου? Τώρα θα είναι και αυθαίρετο να πω εγώ τον αριθμό, έτσι. Αλλά πάντως έχουμε μία ροή έτσι προς τις δικαστικές αίθουσες από τους τρανς ανθρώπους.
Και έτσι έχουμε την ενημέρωση δηλαδή για το τι συμβαίνει. Και έχουμε δει ότι παραβιάζεται δηλαδή ο νόμος, τον παραβιάζουν δυστυχώς οι ίδιοι οι δικαστές, που δεν γίνεται όπως προβλέπει ο νόμος σε ιδιαίτερο χώρο. Γίνεται εκεί, γίνονται ερωτήσεις οι οποίες είναι άκρως κακοποιητικές. Οπότε έχουμε ένα ακροατήριο από κάτω που αρχίζει να χαχανίζει. Ή να χλεβάζει. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι πραγματικά δηλαδή εξωφρενικά. Έτσι. Σήμερα είπατε όμως δεν αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Όχι. Και πότε ολοκληρώνει τη διαδικασία σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά? Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι συνήθως παίρνει έναν χρόνο γύρω στους 3 με 4 μήνες, το πολύ 5. Μάλιστα. Θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα μέσα σε αυτό το διάστημα. Σας ευχαριστώ. Να έχουμε και το σχόλιο έτσι από την κυρία Γιαννακάκη και να την ευχαριστήσουμε για την τηλεφωνική παρουσία της στην εκπομπή. Κυρία Γιαννακάκη. Όσον αφορά προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του νόμου, όσα έχουν περιέλθει σε γνώση της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαμέσου του Συνδέσμου Υποστήριξης Διεμφυλικών, έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, έχουν γνωστοποιηθεί δηλαδή στους προϊσταμένους των δικαστών οι οποίοι εμπλέκονται ή στους προϊσταμένους των ληξιαρχείων που δεν ήταν συνεργάσιμοι. Ξέρετε, σε τέτοιες νέες νομοθεσίες, τέτοιες δυσκολίες θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι εμείς από την πλευρά μας ως Γενική Γραμματεία αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε και με σεμινάρια σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ και τον ΟΝΤΙΡ και το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενδυναμώνουμε τους δικαστικούς λειτουργούς αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους όσον αφορά στην εφαρμογή του νόμου. Εμείς είμαστε ένα παρατηρητήριο γιατί διαχρονικά η αρτρία το έκανε με τις εκπομπές της και εγώ προσωπικά, έτσι το ξέρει και ο κύριος Τσιτσελίκης, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, στο Επανειδήν, στο Επανεκούν. Θέλω μισή κουβέντα μόνο. Παρακαλώ. Όσον αφορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λοιπόν, θα πρέπει λίγο να σταθμίσει τα πράγματα και να πάρει μια απόφαση. Θέλει να σταθεί στο πλευρό της επίσημης ιεραρχίας ή στο πλευρό κύκλων, οι οποίοι υπεργάζονται διάφορα.